Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, τον Όμηρο Τσάπαλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα, πολύ σημαντικά θέματα. Λέω να ξεκινήσουμε με τον επαναπολογισμό των συντάξεων. Μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ ο κόσμος. Έχουν λοιπόν προγραμματιστεί για τις 27 του μήνα να καταβληθούν κάποια αναδρομικά. Όχι όλα. Δηλαδή, νομίζω το 1 τέταρτο. Περίπου ναι, περίπου ναι. Τα υπόλοιπα πότε αναμένεται να καταβληθούν? Με βάση τον σχεδιασμό που έχει κάνει ο ΕΦΚΑ και ο οποίος έχει ανακοινωθεί από τον προηγούμενο μήνα, ήδη έχουμε καταβάλει τις αυξήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσους βγήκαν όμως από το 2016 και μετά στη σύνταξη. Είναι γύρω στις 11.000 περιπτώσεις, οι οποίοι ήδη πληρώθηκαν τις αυξήσεις τους. Στις 27 του Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, πρόκειται να πληρωθούν τα αναδρομικά τους οι άνθρωποι που συνταξιοδοτήθηκαν επίσης από το Μάιο του 2016 και μετά, του ιδιωτικού όμως τομέα. Είναι μια πληρωμή που την αναβάλαμε κατά περίπου 3,5 εβδομάδες εξαιτίας μιας καθυστέρησης της αναδόχου εταιρείας στο να εξάγει εγκαίρως το αρχείο πληρωμών και να πάνε σε πληρωμή. Επίσης, τέλος του μήνα θα πληρωθούν και τις αυξήσεις τους αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων, όπως και τα αναδρομικά τους η κατηγορία των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα τις αυξήσεις. Και τι μένει? Μένουν οι λεγόμενοι παλαιοί συνταξιούχοι, όπου εκεί χωρίζονται πάλι σε ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα. Η προσπάθεια του ΕΦΚΑ και η πεποίθηση και ο στόχος του ΕΦΚΑ είναι αμέσως μετά τις πληρωμές αυτές που σας προανέφερα να ακολουθήσουν οι πληρωμές και αυτών των κατηγοριών. Επειδή διάβασα διάφορα ότι πρόκειται να αναβληθεί η πληρωμή και πάμε για Σεπτέμβρη και όλα αυτά που γράφτηκαν, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε ανακοινώσει τίποτα προς το παρόν σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Άρα δεν υφίσταται αναβολή, ακόμα και αν πάει Σεπτέμβρη, που μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω κάποιο τέτοιο σενάριο. Μένει όμως να ανακοινώσουμε ως ΕΦΚΑ την ροή των πληρωμών για να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι πότε θα πληρωθούν. Ναι. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στα αναδρομικά, γιατί περιμένουμε και την απόφαση, τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣΤΕ για τα αναδρομικά, τα οποία διαβάζω ότι αγγίζουν τα 2 δις, έχουν υπολογιστεί σε 2 δις. Αυτό θεωρείτε ότι δημιουργεί μια τρύπα? Υπάρχει σχεδιασμός σχετικός? Κοιτάξτε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που περιμένουμε μια δικαστική απόφαση για να την εφαρμόσουμε, έτσι και σε αυτήν, αυτό το οποίο ο ΕΦΚΑ θα κάνει είναι να αναμένει την δικαστική αυτή απόφαση, να καθαρογραφεί, να δημοσιευθεί, να δούμε πραγματικά ποια θα είναι η κατάσταση και αν όντως προκύψουν αναδρομικά, και στη συνέχεια με τα συναρμόδια Υπουργεία και στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εργασίας θα φτιαχτεί ένας σχεδιασμός για το πώς αυτά τα αναδρομικά θα καταβληθούν. Μαύρη τρύπα δεν υφίσταται, ούτε θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί. Είναι, αν προκύψει αυτή η ανάγκη να δοθούν αυτά τα χρήματα, είναι χρήματα τα οποία το δικαστήριο θα κρίνει ότι τα οφείλει η πολιτεία στους πολίτες και επομένως θα πρέπει να βρει τρόπο να τα πληρώσει. Έτσι. Και νομίζω αυτό θα γίνει κιόλας, εφόσον όμως, ξαναλέω, δούμε την απόφαση, καθαρογραφεί και δημοσιευθεί. Με τις 300.000 εκκρεμείς συντάξεις, τι θα γίνει? Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, είναι το μεγαλύτερο θέμα, το μεγαλύτερο ζήτημα, η μεγαλύτερη πρόκληση του ΕΦΚΑ εδώ και περίπου 2 χρόνια. Στην ουσία, γιατί ένα στόκ 300.000 περίπου συντάξεων, μιλάμε περίπου για 132.000 κύριες συντάξεις και περίπου 150.000 επικουρικές, είναι ένα στόκ συντάξεων το οποίο πραγματικά δημιουργεί ανθρωπιστικό ζήτημα πλέον. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα οικονομικό, δεν είναι θέμα του προϋπολογισμού του κράτους. Είναι ανθρωπιστικό, είναι 300.000 άνθρωποι ή μάλλον μπορεί και λιγότερο, γιατί κάποιοι περιμένουν και 2 συντάξεις. Είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν τα χρωστούμενα. Είναι χρωστούμενα του κράτους προς τον πολίτη. Το κράτος λοιπόν δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής αυτούς τους ανθρώπους να τους πληρώσει εγκαίρως. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε λύση σε αυτό. Και η λύση είναι πολυεπίπεδη και με πολλές δράσεις. Μέσα στο καλοκαίρι ξεκινάει η ένταξη των λεγόμενων πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων στη διαδικασία απονομής συντάξεων. Τι κάνουμε λοιπόν μέσα από τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες από το Υπουργείο? Λέμε σε πιστοποιημένους, εκπαιδευμένους λογιστές και δικηγόρους, ελάτε να βοηθήσετε τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να βγάζουμε συντάξεις. Γιατί το βασικό είναι ότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν μπορούν να αναπτύξουν τέτοιες ταχύτητες έκδοσης συντάξεων, ούτως ώστε αυτό το στόκ να εκλείψει στους επόμενους μήνες όπως θέλουμε εμείς. Άρα θέλουμε περισσότερα χέρια και τα φέρνουμε μέσα στον ΕΦΚΑ. Το δεύτερο που κάνουμε είναι η ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ.
Ξέρετε, το 2017 που αποφασίστηκε ο ΕΦΚΑ να γίνει ενιαίος, υπήρξαν 30-35 ταμεία, τα οποία ενοποιήθηκαν όλα εν μία νυχτή. Δεν υπήρξε ενιαία δομή οργανωτική και ψηφιακή. Πληροφοριακά συστήματα σκορποχώρη. Αυτό λοιπόν το πράγμα πάμε τώρα να το ενοποιήσουμε, ούτως ώστε αν ένας π.χ. ασφαλισμένος έχει σε τρία διαφορετικά ταμεία ένσημα, να μην χρειάζεται τρία χρόνια για να πάει ο ένας φάκελος από το ΙΚΑ στο ΟΑΕ και από τον ΑΕ στο ΝΑΤ άλλα τρία χρόνια για να βγει σύνταξη σε 5-6 χρόνια. Αυτό θα το καταργήσουμε μέσω της ψηφιοποίησης και μέσω κάποιων άλλων δράσεων που κάνουμε, όπως είναι για παράδειγμα το λεγόμενο πράσινο κτίριο που στείλουμε τώρα. Είναι ένα κτίριο στην Κηφισία του ΕΦΚΑ, όπου εκεί θα φτιαχτεί μια ομάδα κρούσης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτοματοποιημένα σχεδόν, θα εκδίδονται οι λεγόμενες συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που σας προανέφερα. Είναι και οι πιο δύσκολες. Και σταδιακά να ξεστοκάρουμε εντός εισαγωγικών για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα που σας είπα. Αναφερθήκατε στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και θέλω να σας ρωτήσω σχετικά, γιατί υπάρχει φήμη ότι κάποιοι από αυτούς θα προχωρήσουν σε αγωγή κατά της απόφασης Χατζηδάκη να μπουν δικηγόροι και λογιστές στην απονομή των συντάξεων. Σας προβληματίζει αυτό? Δεν με προβληματίζει τόσο όσο με εκπλήσει, με την έννοια ότι θα κάνουν αγωγή κάποιοι από τους υπαλλήλους επειδή ο Υπουργός έχει τη θέληση να τους βοηθήσει με επιπλέον χέρια, δηλαδή να τους κάνει τη δουλειά και τη ζωή ευκολότερη. Μου κάνει εντύπωση αν προκύψει κάτι τέτοιο ή αν υιοθετήσουν μια τέτοια στάση. Εγώ αυτό το οποίο θα πρότεινα είναι να αφήσουν τους ανθρώπους αυτούς να μπουν στον ΕΦΚΑ, να κάνουν τη δουλειά τους, να τους βοηθήσουν, να συνεπικουρήσουν στο έργο τους και αν δουν μετά από λίγους μήνες ότι αυτό το πράγμα οδηγεί σε αδιέξοδο ή τους δυσχεραίνουν την ίδια τη δική τους τη δουλειά ή τέλος πάντων δημιουργεί πρόβλημα τεράστιο στον ΕΦΚΑ, ας κρίνουν αν πρέπει να κάνουν αγωγή ή όχι. Εγώ προσωπικά με βάση την κοινή λογική δεν το καταλαβαίνω πάντως το να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Πριν λίγες μέρες είδαμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, να κάνει ντου, να κάνει έφοδο σε ένα κατάστημα ΕΦΚΑ στην Κόρινθο. Εκεί ο ίδιος έκανε λόγο για παράδεκτες συνθήκες και εργασίας και λειτουργίας, δεν λειτουργούσαν κοντίσιον, λέμε κάτι απλό. Υπάρχει όμως όχι μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα του ΕΦΚΑ, αλλά γενικότερα ανά την Ελλάδα. Τώρα τι θα συμβεί, τι θα γίνει με αυτά? Η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές του ΕΦΚΑ, σε κτηριακές υποδομές και ο εξοπλισμός που έχει, είναι απαρχαιωμένος. Είναι από τους πιο απαρχαιωμένους εξοπλισμούς δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό είναι πρόβλημα και για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους. Ακριβώς. Είναι εξίσου σημαντικό και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι χαλάνε 7 και 8 ώρες τη ζωή τους καθημερινά σε συνδίκες ακραίες, ειδικά τώρα λόγω του καύσωνα. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Κόρινθο και να δούμε ότι σε μια δομή 50-55 περίπου υπαλλήλων λειτουργούσαν γύρω στο 85-90% των κλιματιστικών, αλλά τα υπόλοιπα δεν λειτουργούσαν, γύρω στα 6 κλιματιστικά, που δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα σε επίπεδο υγείας, έτσι. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Ακόμα και ένα κλιματιστικό να μην λειτουργεί σε έναν χώρο με 4 υπαλλήλους, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ούτε οι άνθρωποι που πάνε εκεί να εξυπηρετηθούν μπορούν να αντέξουν ούτε 5 λεπτά. Λοιπόν, ο Υπουργός το είδε αυτό, το έχει δει και σε άλλα υποκαταστήματα, έχει επισκεφθεί πάρα πολλά και έκρινε ότι θα πρέπει να πάει σε πειθαρχικό έλεγχο η αρμόδια πισιάρχης, η αρμόδια διευθύντρια της Πελοποννήσου, ακριβώς για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της ολιγορίας. Γιατί περί ολιγορίας πρόκειται το να μην υπάρχουν κλιματιστικά εν έτη 2021 σε μια δημόσια υπηρεσία όπου εξυπηρετεί εκατοντάδες ανθρώπους την ημέρα. Είναι το κλιματιστικά. Πρέπει να λυθεί αυτό και μάλιστα αυτό το οποίο στοχεύουμε να κάνουμε είναι μια πιο κεντρική διαχείριση της συντήρησης των κλιματιστικών, ενδεχομένως ένας μεριμνά για όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε εγκαίρως τα κλιματιστικά να είναι και στη θέση τους και να λειτουργούν σωστά. Και το ίδιο στοχεύουμε να κάνουμε και με άλλα επίπεδα εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως είναι το τηλεφωνικό κέντρο, ναι, για παράδειγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλά παράπονα από τους πολίτες. Το τηλεφωνικό κέντρο, εξαιτίας ακριβώς της ανεπάρκειάς του στο να εξυπηρετήσει τον κόσμο, μας καθιστά ως φορέα στους 5 πρώτους φορείς σε καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό τα λέει όλα με την άποψη ότι θέλει ο πολίτης να σηκώσει κάποιο στο τηλέφωνο, να τον εξυπηρετήσει για να μην αναγκαστεί να πάει στο υποκατάστημα και να μην ξοδέψει χρήματα, χρόνο. Και εν μέσω πανδημίας. Και εν μέσω πανδημίας, πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Και είναι ντροπή. Όντως, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου επειδή είμαι εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ.
Να μην σας πω ότι είναι ντροπή για έναν φορέα, το μεγαλύτερο φορέα δημόσιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 8.000 υπαλλήλους, που εξυπηρετεί καθημερινά 10 εκατομμύρια ανθρώπους, να μην υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο αξιόπιστο, ευρωπαϊκού επίπεδου, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και μέσα στις επόμενες ημέρες σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε ένα νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο. Το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή θα μπορώ εγώ 4 ώρα να πάρω στον ΕΦΚΑ το ταξιμέρωμα. Μπορείτε να πάρετε 4 ώρα και θα υπάρχει υπάλληλος να το σηκώσει, ο οποίος θα φροντίσει, θα είναι εκπαιδευμένος για να σας εξυπηρετήσει εκείνη τη στιγμή. Και αν είναι ένα σύνθετο θέμα, π.χ. που έχει να κάνει με τις παροχές ή με κάποιο πιο πολύπλοκο ερώτημα που έχετε να θέσετε, θα το καταγράφει. Θα επιστρέφει το ερώτημα αυτό στις ομάδες εργασίας που θα συστήσουμε στον ΕΦΚΑ, θα ψάχνουν την απάντηση και θα σας καλεί ο ίδιος ο ΕΦΚΑ μετά για να σας δώσει την απάντηση. Αυτό είναι μια επανάσταση, κυριολεκτικά επανάσταση, στον τρόπο που συμπεριφέρεται ο ΕΦΚΑ στον πολίτη. Γενικά το δημόσιο, θα πω εγώ. Και γενικά το δημόσιο, δεν θα διαφωνήσω. Θα είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μηδενική χρόνια απόκρισης, γιατί τώρα, αν πάρετε τώρα ένα τηλέφωνο, μπορεί να κάνετε και 20-25 λεπτά να συνδεθείτε. Και θα αφορά και τον ΕΦΚΑ και όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Θα ξεκινήσει, όπως είπα, εντός του καλοκαιριού. Τρέχουμε πυρετοδός γι' αυτό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας. Και νομίζω, ναι, με την πλήρη λειτουργία του θα εκλείψει ένας βασικός λόγος ταλαιπωρίας και παραπώνων προς τον ΕΦΚΑ και προς την πολιτεία. Και θέλω να σας ρωτήσω και για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικότερα του ΕΦΚΑ, δηλαδή με την ψηφιοποίηση. Πώς θα μπορέσει ο πολίτης, να γίνει μάλλον για τον πολίτη πιο εύκολη η εξυπηρέτηση το επόμενο διάστημα? Κάτι το οποίο δεν ξέρουν οι πολίτες, οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι ότι ο ΕΦΚΑ συντηρεί και λειτουργεί 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, που εξυπηρετούν περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο πολίτες τον μήνα. Είναι υπηρεσίες οι οποίες, αν τις ήξερε ο πολίτης και ήξερε να τις χρησιμοποιήσει, δεν θα αναγκαζόταν να πάει στα υποκαταστήματα για το 80% των περιπτώσεων που τα επισκέπτεται. Οπότε δικό μας χρέος τι είναι? Πρώτον, να αναδείξουμε αυτές τις υπηρεσίες και να τις αυξήσουμε επίσης. Και αυτή είναι και η στρατηγική μας. Μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε αυξήσει πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες, ενδεχομένως κάποιες από αυτές να τις καταστήσουμε απολύτως ηλεκτρονικές, υποχρεωτικά ηλεκτρονικές, και να μην τις παρέχουμε με φυσικό τρόπο στο υποκατάστημα, ακριβώς για να κατευθύνουμε τον κόσμο στη λιγότερη ταλαιπωρία. Είναι 50 λοιπόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και είναι και μια νέα υπηρεσία που θα φέρουμε τις επόμενες μέρες και θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εργασίας μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι η υπηρεσία MyEFKA Live. Είναι στην ουσία η εξαποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω βιντεοκλήσης. Είναι όπως κάνουμε εμείς τις τηλεδιασκέψεις μέσω Zoom, μέσω Teams κτλ. Από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του, ο πολίτης θα συνδέεται με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα είναι στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες. Ναι. Και θα μπορεί εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο εκείνη τη στιγμή, να εκδώσει ένα πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας, για παράδειγμα. Που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να πάει στο υποκατάστημα ή, αν το ξέρει, να μπει στην ηλεκτρονική υπηρεσία που υπάρχει στο site μας. Θα ξεκινήσει αυτή η υπηρεσία πιλωτικά σε πρώτη φάση στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Ακριβώς γιατί? Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τους νησιώτες μας να μην επισκέπτονται από ένα νησί, να πηγαίνουν από ένα νησί σε άλλο, ακριβώς σε ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, για να βγάλουν ένα πιστοποιητικό και να μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά και με αυτόν τον πολύ άμεσο τρόπο. Θα έχουμε πολύ σύντομα ανακοινώσεις προς αυτό. Και κάτι τελευταίο επίσης σε επίπεδο εξυπηρέτησης, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας με τα ΚΕΠ. Ο ΕΦΚΑ έχει μια στρατηγική συνεργασία με τα ΚΕΠ, όπου παρέχονται πολλές από τις υπηρεσίες μας και μέσω των ΚΕΠ, γιατί πολλοί κόσμος μένει, για παράδειγμα, σε ένα απομακρυσμένο χωριό που πιο κοντά είναι το ΚΕΠ παρά ο ΕΦΚΑ. Μπορεί να πάει και στο ΚΕΠ για να εκδώσει ένα πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας, ενημερότητα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα project αναβάθμισης της εξυπηρέτησης του πολίτη, που όλα αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε προς τα έξω, να τα αναδείξουμε, να τα τονίσουμε μέσα στο καλοκαίρι, και πιστεύω ότι το φθινόπωρο και μετά, τόσο στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων, όσο και στο θέμα της εξυπηρέτησης του πολίτη, θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα στον ΕΦΚΑ. Οπότε θα δώσουμε πάλι ραντεβού το φθινόπωρο. Με μεγάλη χαρά. Για να έχουμε δει τα αποτελέσματα, έτσι? Φυσικά. Δεν φοβόσαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Καλή συνέχεια σε όλους.